Είναι η ώρα της συμπόρευσης με το ΚΚΕ, είναι το μήνυμα που έστειλε από την Άρτα κατά την πολιτική του ομιλία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο κάλεσμά του, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε πως απέναντι στην ανησυχία για τον προβληματισμό, τη λαϊκή οργή, η επιλογή είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί όπως είπε, ρεαλιστικό είναι ότι συμφέρει το λαό και όχι ότι συμφέρει το κεφάλαιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι ποιον εκλεκτό του κεφαλαίου, στον Μητσοτάκη ή στον Τσίπρα, θα καταλήξει αυτή η σκυτάλη της αντιλαϊκής πολιτικής για να συνεχίσει τον ίδιο αδιέξοδο δρόμο που έχει τσακίσει τους πολλούς για τα κέρδη των λίγων, για τα κέρδη των εκμεταλλευτών. Η ελπίδα δυναμώνει όσο δυναμώνει κάτω η εργατική λαϊκή οργάνωση, η πάλι η διεκδίκηση που ακυρώνει τα κάλπικα διλήμματα των άλλων, βγάζει από τη μέση τα εμπόδια και βέβαια δεν σταματάει μπροστά σε μια κάλπη ή δεν φτάνει μόνο μέχρι έξω από του Μαξίμου. Συνεχίζεται ορμητικά και βάζει στόχο το ίδιο το σύστημα, την εξουσία του, για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Και αυτό το δρόμο σας καλούμε να τον βαδίσουμε όλοι και όλες μαζί. Είναι και ελπιδοφόρος και ρεαλιστικός, γιατί ρεαλιστικό είναι ό,τι συμφέρει το λαό και όχι ό,τι συμφέρει το μεγάλο κεφάλαιο. Και ας αφήσουν τα διάφορα μαθήματα περί ρεαλισμού τα κόμματα της αστικής διαχείρισης, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ και από κοντά τα διάφορα παπαγαλάκια του συστήματος. Χορτάσαμε από αυτά. Ο δικός τους ρεαλισμός θέλει τις λαϊκές ανάγκες να ασφικτιούν μέσα στα όρια και τις αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας, γιατί εκεί υπάρχει άπλετος χώρος μόνο για τα κέρδη, για τα προνόμια των λίγων. Όταν λοιπόν σήμερα μαζί με τον άνεργο πεινάει και αυτός που δουλεύει, γιατί η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημά του, δεν περιμένεις να σου γεμίσει το καλάθι των γιορτών ο Άδωνης Γεωργιάδης με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, με τους βιομήχανους τα τρόφιμα που σκάνε από τα κέρδη. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως η μάχη δίνεται με το λαό, γιατί με τη δική του δράση και την κινητοποίηση σε συμπόρευση με το ΚΚΕ μπορεί κάτι θετικό να προκύψει. Ενώ αναφέρθηκε στις 5 τροπολογίες που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και απορρίφθηκαν. Μέσα σε 2 εβδομάδες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέρριψαν χωρίς συζήτηση 5 τροπολογίες που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την ανακούφιση του λαού. Μέσα σε 2 μόλις εβδομάδες, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέρριψαν χωρίς συζήτηση 5 τροπολογίες που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την ανακούφιση του λαού μας. Την τροπολογία για την πάυση των πληστηριασμών σε βάρος της πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών στρωμάτων την απέρριψαν. Την τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους στο δημόσιο και στους συνταξιούχους την απέρριψαν. Την τροπολογία για τη ρύθμιση των χρεών ατομικής ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που θα ανακούβησε πάρα πολλούς βιοπαλαιστές, αγρότες κλπ. Την απέρριψαν. Την τροπολογία για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τις ευθύνες του κράτους αναφορικά με τις τραγωδίες της ΣΕΡΕΣ. Όμως άλλα λόγια να αγαπιόμαστε οι κυβερνώντες. Παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο, προβάλλουν ως κονδύλια και επιδοτήσεις ακόμα και όσα δίνονται κατά περίπτωση, κονδύλια που βέβαια απέσπασαν οι αγρότες και με τις κινητοποιήσεις τους που έγιναν πανελλαδικά και στην Άρτα από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Κονδύλια όμως που δεν καλύπτουν με τίποτα τις μεγάλες απώλειες που έχει το αγροτικό εισόδημα. Όλα αυτά τη στιγμή που μπουκώνουν με προνόμια, με δισεκατομμύρια ευρώ τους εφοπλιστές, τους βιομηχάνους, τους ομίλους της ενέργειας.
Οι αγρότες δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τους τωρινούς και από τους μελλοντικούς κυβερνητικούς σωτήρες που έχουν για πηξίδα τους τα συμφέροντα των μεγαλεμπόρων εξαγωγέων, των επιχειρηματικών ομίλων και φυσικά τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο νωρίτερα ο κ. Κουτσούμπας στο εργατικό κέντρο Άρτας πραγματοποίησε συνάντηση με φορείς της περιοχής. Ναι, σήμερα επισκεπτόμαστε την Άρτα. Είναι σε μια περίοδο έντονων διεργασιών και πολιτικών εξελίξεων και βεβαίως μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει και ο λαός εδώ στο νομό της Άρτας, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Οπωσδήποτε τα ζητήματα της οικονομίας, η ακρίβεια, τα προβλήματα της ενεργειακής φτώχειας, τα ζητήματα των πληστηριασμών, των χαμηλών μισθών, της εντατικοποίησης εργασίας, της δυνατότητας επιβίωσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων στην Ήπεθρο, αλλά και των μικρών επιχειρηματιών, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων στην περιοχή θα είναι από τα βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν. Η νεολαία επίσης, οι συνταξιούχοι και μια σειρά ζητήματα που απασχολούν εδώ τους εργαζόμενους που δουλεύουν στις βιομηχανίες της περιοχής, που δουλεύουν στο εμπόριο, που δουλεύουν σε άλλους τομείς, όπως είναι η αγροτική παραγωγή, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα προβάλλουμε τα ζητήματα και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή με τους καθημερινούς μας αγώνες, έτσι ώστε να επιληθούν, να υπάρξουν ανάσεις ανακούφισης, αλλά κυρίως να καλέσουμε και το λαό της Άρτας να ενισχύσει αποφασιστικά το ΚΚΕ και στις ερχόμενες εκλογές, αλλά και παντού, στις αρχιερεσίες των σωματείων, ομοσπονδιών, μαζικών φορέων και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του χρόνου. Πρώτα απ' όλα στη μάχη των βουλευτικών εκλογών την Άνοιξη, και γιατί είναι η μόνη λύση σήμερα που μπορεί πραγματικά να πιέσει τις κυβερνήσεις, να πιέσει τα Υπουργεία, να κάνει τον λαό πρωταγωνιστή πραγματικά των εξελίξεων. Και πιστεύετε πιθανή ημερομηνία εκλογών? Θα δούμε, άγνωστε οι βουλέ του Κυριάκου. Που χτυπάει η καρδιά του ταξικού τμήματος στο νομό μας. Αυτή την περίοδο σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Άρτα, το κόμμα μας αναπτύσσει την πολιτική του δράση, απευθύνοντας στο λαό κάλεσμα συγχώρευση με το ΚΚΕ παντού, για να γίνει αυτός πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε αυτοί που μαζί το προηγούμενο διάστημα δώσαμε σημαντικούς αγώνες, από κοινού οργανώσαμε την πάλη μας στο εργατικό κίνημα, στους αγρότες, στους μικρούς εμπόρους και βιοτέχνες της περιοχής μας, στον χώρο της υγείας, στα σχολεία μας και αλλού. Είμαστε εδώ σήμερα αυτοί που δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με τη σύγχρονη βαρβαρότητα. Είμαστε επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Η επίσκεψη του γραμματέα στο εργατικό κέντρο επαναφέρει τις μνήμες του πρώτου χρόνου του εργατικού κινήματος στην Άρτα, όταν σε συνθήκες απίστευτης τρομοκρατίας και διώξεων, οι πρώτοι κομμουνιστές έφτασαν το εργατικό κίνημα στην πόλη μας, διαμόρφωσαν αγωνιστικά τα ταξικά σωματεία, πρωτοστάτησαν στην πάλη του λαού μας. Το εργατικό κέντρο Άρτας ποτέ του δεν υποτίμησε την ανάγκη να γνωρίζουν οι εργάτες την πραγματική ιστορία του, τους σκληρούς αγώνες που έγιναν και οι πρωτοπόροι εργάτες έδωσαν τη ζωή τους. Από τους τσαγκαράδες, που άλλωστε ήταν και η πλειοψηφία των μελών και στελεχών της νεοσύστασης οργάνωσης του ΚΚΕ το 1928 στην Άρτα, μέχρι τους οικοδόμους, το οργανωμένο εργατικό κίνημα στην Άρτα ξεκίνησε την πορεία του από το 1929 με απίστευτες διώξεις και θυσίες. Πολλοί σύντροφοί μας στο εργατικό κίνημα, όπως ο Μίτσος Κατσαρός, ο Μίτσος Νάστος, ο Δάφνος Ολκυδιάτης, ο Στίφας Γιώργος, ο Ζαγκαλής Τριωμένης, ο Ζάγκας Χρήστος και τόσοι άλλοι, μεταφέρονταν από τόπο σε τόπο εξορίας και στα διαλύματα που ήταν στην Άρτα οι αγώνες και οι νίκες φούντωναν. Αλλά και μετά την απελευθέρωση της Άρτας από τον Ελλάς, με την δημιουργία του Εργατικού Κέντρου Άρτας τον Απρίλιο του 1945. Πάρτε για παράδειγμα, φάνηκε ότι η Άρτα κάνει την μία έδρα και άρχισε ο πόνος και ο καημός. Αυτό που θα πάει η ανάπτυξη της Άρτας, υποβάθμιση θα έχει η Άρτα. Μέχρι τώρα πάντως έχουμε τρεις. Για να τους βάλουμε λίγο στην ζωή μας. Εξελίχθηκε στην Άρτα ένα μεγάλο κίνημα που ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος. Και ήταν για το έγκλημα που έγινε στο Ήπειρος και ήταν για την καταδίκη της εγκλωσίας.
Η μάχη αυτή που ξεκίνησε από το ενεργητικό κρατάει 2 χρόνια τώρα και σήμερα. Και σήμερα ψάχνουν οι υπουργοί, ο Άδωνης και η υπόλοιπη παρέα του να βρούνε γάλα, φιστίκια, καλαμπόκι, αλεύρι και όλα τα διατροφικά προϊόντα που είχαμε και σε πολλά 100% αυτάρκεια. Ελληνική ζάχαρη, 100% αυτάρκεια, μια ζάχαρη που τον αγοράζαμε 60 λεπτά και σήμερα έχει 1,5 ευρώ αγνώστου προέλευσης και δεν τρώγεται. Πιθανό να είναι και ακατάλληλη για, την ανθρώπινη διατροφή. Εκεί μας φτάσαμε. Να ψάχνουμε να βρούμε λιγμένα προϊόντα ή στο όριό τους, στα σούπερ μάρκετ, στις μεγάλες αλυσίδες. Τα τρώγαμε παλιότερα, σύντροφε, και με νόμο που κυβέρνηση Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας, δημοκρατική αριστερά, οι άλλες οι αριστερές δεν είναι δημοκρατικές. Που ήταν ο κύριος Κουβέλης, τρώγαμε αυτά που κόντευαν να λήξουν στα ράφια. Ποιος το περίμενε αυτό. Τα τρία καταστήματα αυτή τη στιγμή στην Άρτα, μηδενικά ταμεία, 300 ευρώ τζίρο σε μία εβδομάδα, τι θα πρωτοπληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Η ΔΕΗ, τα ενίκια, τα έξοδα του σπιτιού του, σε ερώτηση που μας κάνουν εμάς στον Εμπορικό Σύλλογο, δώστε έναντι στη ΔΕΗ, για να μην σας κόψω το ρεύμα και στο κατάστημα, δώστε έναντι στο ενίκιο για να μπορέσει να πάρει και ο ιδιοκτήτης, γιατί εδώ είμαστε μια αλυσίδα. Και τα υπόλοιπα για τα παιδιά σας. Δεν πληρώνει κανένας εφορία, κανένας ασφάλεια, γιατί δεν έχει να πληρώσει. Γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Αυτή τη στιγμή παθαίνει κάποιος εργατικό ατύχημα και δεν μπορεί να πάρει αποζημίωση ως ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, γιατί είναι χρωστάει. Δηλαδή όταν πλήρωνε και ήταν εντάξει όλα αυτά τα χρόνια, ήταν απαταιώνας, το 2008 το 95% των εμπόρων πλήρωνε το ταμείο. Τώρα το 95% είναι απλήρωτο. Δηλαδή γίναμε σε 10 χρόνια απαταιώνες, δεν γίναμε απαταιώνες. Μας έκαναν τα μνημόνια, μας έκανε ο κορονοϊός, τώρα μας έκανε και η ενεργειακή κρίση. Γιατί δεν κατάφεραν να μας κλείσουν αυτά τα χρόνια με όλα αυτά. Ένα εμπορικό κατάστημα, ο μόνος που μπορεί να το κλείσει μια επιχείρηση είναι μόνο η ΔΕΗ. Οι επιχειρηματίες του 99,5%, δηλαδή το μισό σας πω το 100%, είναι πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που έχουμε εδώ στην περιοχή μας είναι επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι είναι εργάτες. Είναι αυτοαποσχολούμενοι. Ανοίγουν το πρωί, πιο το μεσημέρι, για να πάρει κάποια δουλειά, θα πάει η γυναίκα του στην καταστήση του μαγαζί, θα ανοίξουν πάλι το απόγευμα και δεν ξέρουν αν θα έχουν ρωτά μας. Είναι οι εργάτες, είναι αυτοαποσχολούμενοι οι εργάτες. Αυτό το βάλουμε καλά στο νερό μας, όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δυστυχώς, όμως όλες τις επιχειρήσεις, το κράτος για τους δικούς του λόγους και περνάει αυτό το μήνυμα μέσα στην κοινωνία, μας θεωρούν όλους κλέφτες. Η φοροδιαφυγή μπορεί να πιαστεί από το πρωί, αν θελήσει ένα κράτος σωστό, μπορεί από το πρωί να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Αλλά αν πάει να πιάσει τη φοροδιαφυγή και συμβαίνει ήδη, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδονησία, ακόμα και η Νιγηρία, Πακιστάν και η Αίγυπτος, κασιδηλίδουν τις δυτικανικές χώρες της Δύσης. Υποχώρηση της ευρωστίας του δολαρίου, αλλά το πιο σημαντικό και αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ενώ η συμβηματική ανισότητα μεταξύ των χωρών θα μειώνεται, θα συνεχίσει να αυξάνεται στο εσωτερικό τους. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι το έχουμε δει και στη χώρα μας να συμβαίνει και ιδίως στα τελευταία μνημονιακά χρόνια οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγα χέρια και για το λόγο του αληθές, χθες ή προχθές μάλλον, ο Γιώργος Γεωργιαντάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βράβευσε τον αγρότη της χρονιάς. Ο αγρότης της χρονιάς έχει 400 στρέμματα απορροφόρα δέντρα. Δεν ξέρω αν είναι αγρότης ή αν λέγεται τσιπνικάς. Βράβευσε και έναν κοινοτρόφο, βασίλειο, σε ένα τρόπο. Δεν ξέρω το μέγεθος της κανένα. Δεν είναι για το λαό η ανάκαμψη, όπως να εξηγούμαστε, για να μην παρεξηγούμαστε. Έτσι για το τι εννοούμε, έτσι να έχουν κέρδη, επιχειρήσεις, να γίνονται κάποιες επενδύσεις σε κάποιους κλάδους, σε κάποιους τομείς κλπ. Όμως, επειδή η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε νέα ύφεση, αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιδράσει δραστικά και την Ελλάδα.
Και άρα από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να προετοιμάζεται το κίνημα πρώτα απ' όλα ο λαός μας για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση και φυσικά μαζί με μια ενδεχόμενη νέα κρίση που θα πλήξει πάλι την ελληνική οικονομία. Έχουμε και έναν πόλεμο, έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη γειτονιά μας, ο οποίος κλιμακώνεται, δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα και βεβαίως κλιμακώνεται και μπορεί να πάρει αμπάρισα και άλλους λαούς, τη γειτονιά μας και την Ελλάδα, η οποία είναι έτσι κι αλλιώς στόχος αντιπίνων σε αυτούς τους μεγάλους ανταγωνισμούς που υπάρχουν παγκόσμια και ειδικά εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε και βεβαίως βρισκόμαστε και σε μια ενεργειακή φτώχεια, ενεργειακή κρίση τη λένε άλλοι, με τεράστιες ανατιμήσεις λόγω του πληθωρισμού κλπ. Κλπ. Γνωστά ζητήματα τα αντιμετωπίζουμε όλοι και θα έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε και τα επόμενα χρόνια, αν και οι εκτιμήσεις και της Τράπεζας Ελλάδας και των επιτελών εδώ, των οικονομικών επιτελείων, λένε ότι δεν θα φανεί τόσο το 2023, όσο αυτά τα προβλήματα και η νέα κρίση θα φανούν σε συνέχεια, το 2024. Ήδη ο πληθωρισμός φαίνεται να στεριώνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, στο 9%, άρα αυτό θα το πληρώσουν οι λαϊκές οικογένειες. Άρα ο πλούτος συγκεντρώνεται, μεγαλώνει η ανισότητα, μεγαλώνει η φτώχεια, μεγαλώνουν οι κοινωνικές διαφορές και αντικειμενικά μπαίνει επιτάπητο στο ερώτημα που τέθηκε σχεδόν από όλους τους ομιλητές, τι θα κάνουμε, ποιος φταίει γι' αυτό. Γιατί το οικονομικό, ας το πούμε, μοντέλο, όπως είπε ο φίλος πριν, που είναι το κοινωνικό, οικονομικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, αυτό μέσα στο οποίο λειτουργεί και η Ελλάδα και ο κόσμος και λέγεται καπιταλιστικό σύστημα, αυτό είναι το μοντέλο, το καπιταλιστικό μοντέλο. Ακολουθούμε με διάφορες συνταγές διαχείρισης, πότε έτσι, πότε αλλιώς, από τις διάφορες κυβερνήσεις, αλλά στην ίδια ρότα, στην ίδια κατεύθυνση, δεν αλλάζει τίποτα. Άρα και αποδεικνύεται ότι είναι αδιέξοδη, ότι είναι αντιλαϊκός αυτός ο δρόμος, ότι είναι ενάντια στα συμφέροντα των πολλών, ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας μας. Αυτό αποδεικνύεται, όσο και αν θέλουν κάποιοι να θολώσουν τα νερά γύρω από αυτό το ζήτημα. Και άρα μέσα στα σωματεία, στους συλλόγους, στις γειτονιές, στις πόλεις, παντού και στα χωριά, θα τίθεται αυτό το ερώτημα. Τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά για να δούμε και τι θα ακολουθήσουμε, πρέπει να δούμε και αυτός που μας έφερε εδώ ο δρόμος, τι διάολο πράγμα ήταν και ποιος τον έκανε και ποιος τον υλοποιεί και ποιος δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση και δεν λέει να πάρει απόφαση να αλλάξει ρότα αυτή η πορεία. Και εδώ δημιουργούνται προβλήματα. Ας πούμε το ζήτημα ότι μειώνεται ο πληθυσμός στον νομό Άρτα συνεχώς εξαιτίας και της ανεργίας και των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων της φτώχειας. Και μεταναστεύει ο κόσμος, ο νέος κόσμος φεύγει. Εντάξει, μπορεί να έρχονται κάποιοι άλλοι κλπ. Κάποιοι επενδυτές, όπως τους λένε, αλλά αυτοί έρχονται για τα δικά τους συμφέροντα. Παίρνουν τις επιδοτήσεις, παίρνουν ζεστό κρατικό χρήμα δηλαδή. Εκατομμύρια υποτίθεται για να κάνουν επενδύσεις, αλλά για να κάνουν προσλήψεις, να αναπτύξουν την παραγωγή, να την κατητοποιήσουν, να πάρουν τα μηχανήματα έτσι ώστε να μην είναι εκείνο το ρελέ, το ρημάδι που έλειπε και που θα μπορούσε να σώσει τη ζωή του ανθρώπου, του συνανθρώπου, να μας του συναδέλφου που χάθηκε εκεί στο εργοστάσιο, όπως έλεγε και ο Γιώργος Αληθείας και πάει λέγοντας. Και δεν τα βάζουν για να έχουν ασφάλεια, υγιεινή και ασφάλεια τα εργοστάσια τους, να έχουν υποδομές, για να μην έχει τόση εντατικοποίηση ο εργάτης ώστε να μπορεί να δουλεύει σαν άνθρωπος, τέλος πάντων, ανθρώπινο, και να έχει και κάποιο μισθό, να έχει την πρόνοιά του, να έχει την υγεία του. Αλλά τα βάζουν για την τσέπη τους, για να έχουν τα δικά τους κέρδη και βεβαίως μετράνε μόνο τη δική τους κερδοφορία. Όπου ό,τι δεν τους αποφέρει κέρδος, το αφήνουν στην άκρη και ότι είναι έξοδο για αυτούς. Ακόμα και για την ίδια τη ζωή, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των εργατών, των ανθρώπων, όπως γινόταν και με την πανδημία και μετά. Είναι γνωστά και τα χρηματικά μεροκάματα και η αντιμετωπίση και τα εργατικά ατυχήματα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου ανάπτυξης, του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης. Όπως το ίδιο συμβαίνει και στην αγροτική παραγωγή. Η αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα εδώ
στην Άρτα σε ένα νομό όπως και στο Ιππινίδωρο, δηλαδή, που θα μπορούσε όχι μόνο να φέρει τον πληθυσμό της περιοχής, την Ελλάδα, όλοι να έχουμε φθηνά ποιοτικά αρκετά προϊόντα, αλλά να κάνουμε και ισότιμες ανταλλαγές και στο εξωτερικό σε άλλες χώρες να ανταλλάσσουν τα προϊόντα. Βλέπεις τώρα ο αγρότης να μην μπορεί να ξαναπαράγει την επόμενη χρονιά. Γιατί είναι τεράστιο το κόστος παραγωγής, έχουν αυξηθεί τα πάντα, ιδιαίτερα τώρα με την ακρίβεια, με τις ανακοιμήσεις, τα πάντα και στα λοιπάσματα, στο ρεύμα, το ένα, το άλλο, έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές και να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Και βεβαίως ο έμπορας, πολύ περισσότερο μετά ο βιομήχανος, μετά πίεση που το παίρνει και το επεξεργάζεται το προϊόν του.